Το δικό τους γολγοθάζουν εδώ και πέντε χρόνια οι πρώην εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ Λάρισα που μετά την πτώχευση της εταιρείας ακόμη δεν είδαν το χρώμα του χρήματος. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αυτά τα πέντε χρόνια. Η κατάσταση όλων των περισσότερων εργαζομένων είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι άνεργη και όχι μόνο το ένα άτομο, αλλά και τα δύο, γιατί υπήρχαν και ζευγάρια στην εταιρεία μα που δουλεύανε μέσα. Χθε βράδυ πραγματοποιήθηκε ακόμη μια ενημερωτική σύσκεψη στο εργατικό κέντρο, αλλά δυστυχώ μία από τα ίδια. Καμία θετική εξέλιξη ω προ την άμεση καταβολή των χρημάτων, καθώ απομένει να εκδικαστούν ακόμη δύο εφέσει. Εμείς δεν κατηγορούμε κανέναν, απλά υπάρχει μια καθυστέρηση από όλους αυτά τα χρόνια ε, στο να, λύσει, να βρεθεί μια λύση στην υπόθεσή μας. Ε, ζητάμε τη συμπαράσταση όλων των ε, πρώην συναδέρφων να καταλάβουν ότι μόνο εμείς μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Κανένας άλλος δεν μπορεί να, να καταλάβει σε ποια θέση βρισκόμαστε εμείς. Ούτε δικηγόροι, ούτε σύνδικος, ούτε εισηγήτρια, κανείς απολύτως. Μόνο εμείς. Και πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι για να πετύχουμε το στόχο μας. Και ο στόχος μας είναι να πάρουμε τα λεφτά μας. Δεν είναι κάποιο άλλος. Τα λεφτά μας θέλουμε όλοι και ζητάμε τη συνεργασία όλων των πρώην συναδέρφων και των δικηγόρων μα. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, η κυρία Πιάχα απευθύνεται και στην κυβέρνηση, ζητώντα να βρεθεί λύση για του 600 εργαζομένου που βιώνουν ακόμη τι αρνητικέ συνέπειε από την πτώχευση τη εταιρεία. Πρέπει να μα βοηθήσουν όλοι. Έχουν υποχρέωση σε 600 άτομα να πάρουν τα λεφτά που τους ανήκουν. Είναι δικά μας τα λεφτά, δεν τα ζητάμε από κάποιον. Δεν ζητάμε τα λεφτά άλλων ανθρώπων. Τα δικά μας τα χρήματα ζητάμε.